Η γιορτή στην περιοχή του Κατσαμπά στο Ηράκλειο ξεκίνησε από νωρίς. Με το στολισμένο κάρο να κινείται στις γειτονιές, πίσω από την μπάντα της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, που ξεσήκωνε τους πάντες με τις μελωδίες. Ο κόσμος ζητάει και μάλιστα γκρινιάζουν και έχουν μια αγωνία το πού θα περάσει φέτος η μπάντα και τι θα γίνει, και όλοι έτσι το περιμένουν με λαχτάρα. Τα στεφάνια έπεφταν βροχή από τα μπαλκόνια, δείγμα ότι το έθιμο και φέτος ήταν έτοιμο να αναβιώσει και οι φωτιές του Αγιανιού να στηθούν και πάλι σαν μια μεγάλη γιορτή όπως αυτές που γίνονταν δεκαετίες πριν. Εγώ είμαι 86 χρονών και θυμάμαι πολύ καλά ακριβώς στις γειτονιές τι γινόταν. Μια φορά πήδηξα, έκαψα τα πόδια μου και το θυμάμαι ακόμα. Ήταν μεγάλες οι φωτιές, ε! Ναι, πάρα πολύ. Όλες οι γειτονιές, όλοι οι δρόμοι ήταν γεμάτο με καρβουνόσκονες. Ο κλίθωνας λοιπόν συμβολίζει τη συνέβρεση των ανθρώπων, την ανταλλαγή ευχών, το γέλιο, τη χαρά, τη διασκέδαση, όπως γινόταν συνήθως στις βεγγέρες στις γειτονιές, αλλά είναι μια πιο οργανωμένη βραδιά, ας πούμε, για τις γειτονιές της κάθε περιοχής. Οι πομποί που αποτελούνταν από μικρά παιδιά και μεγάλους, αλλά και νεαρές κοπέλες με τις στάμνες για το αμύλιτο νερό του κλίδωνα στα χέρια, δεμένες με κόκκινα μαντήλια, όπως ορίζει το έθιμο, πέρασε από το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, καταλήγοντας στο χώρο που είχε στηθεί η μεγάλη γιορτή για τις φωτιές του Αγιανιού και του κλίδωνα. Ζήσαμε ως παιδιά αυτή την αναβίωση του κλειδώνου και ήταν για μας, δεν ξέρω, κάτι το αλλιώτικο, κάτι το ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι εγώ γι' αυτά. Και μαντινάδες μου αρέσουν. Μια μαντινάδα του κλείδωνα. Να σου πω, μακρινά σου τα σκοινιά, να φτιάξεις τα κοντήλια, να μοιάσεις αφοράδες μας τα μούτρα και τα χείλια. Ξεχωριστή σημασία και αυτή τη βραδιά είχαν οι μαντινάδες, οι λίγο πιο πικάντικες όπως επιβάλλει το έθιμο, αλλά και το πέρασμα πάνω ή μέσα από τις φωτιές που σχημάτισε το κάψιμο των μαγιάτικων στεφανιών. Έθιμο που χάνεται στο χρόνο και που θέλει τη διαδικασία αυτή να ξορκίζει το κακό και ταυτόχρονα γείτονες και φίλοι να έχουν μία ακόμη ευκαιρία για μία γιορτή.